Το caravasaras.gr βρίσκεται στην πλατεία της Αμφιλοχίας και συνομιλεί με την κυρία Κωνσταντακοπούλου. Κυρία Κωνσταντακοπούλου, πείτε μας δύο λόγια. Τι ακριβώς γίνεται εδώ σήμερα? Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για δύο λόγους. Πρώτον, για να καταγγείλουμε τον αυταρχισμό και την καταστολή της κυβέρνησης στις πορείες και στις διαδηλώσεις που έχουν γίνει από σωματεία, εργαζόμενους, ζητώντας μέτρα προστασίας για την υγεία αλλά και για τα δικαιώματά τους. Και δεύτερο, για να στον ένα χρόνο από την πανδημία να καταγγείλουμε επίσης μια σειρά μέτρα που δεν έχουν πάρθει για την προστασία της υγείας του λαού. Η κυβέρνηση με τα απανωτά lockdown μέσα στο lockdown τσακίζει το λαό όλο αυτό το διάστημα και δεν παίρνει κανένα, μα απολύτως κανένα μέτρο για την προστασία της υγείας του. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, τα σωματεία τους έχουν ένα χρόνο τώρα που έχουν προτείνει μια σειρά μέτρα που έπρεπε να παρθούν για να μην εξαπλωθεί η πανδημία και να μην θρυνούμε καθημερινά θύματα συνανθρώπους μας, αλλά η κυβέρνηση αρνήθηκε πεισματικά να πάρει αυτά τα μέτρα. Και τέτοια μέτρα ήταν οι έλεγχοι στους χώρους δουλειάς, μαζικά τεστ σε σχολεία, τα οποία ένα χρόνο σχολεία και πανεπιστήμια τα κρατάει κλειστά, μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ που έπρεπε να γίνεται, η χνηλάτιση, στα μέσα μαζικής μεταφοράς έπρεπε να γίνεται έλεγχος, αλλά έπρεπε να πολλαπλασιαστούν τα δρομολόγια, όπως επίσης και έπρεπε να γίνει προσλήψεις υγειονομικών, εκπαιδευτικών, ακριβώς για να υπάρχουν οι αποστάσεις και να μην διαδίδεται ο ιός. Από αυτά τα μέτρα δεν πήρε τίποτα. Επίσης, δεν πήρε μέτρα ενίσχυσης και θωράκισης του συστήματος υγείας. Ελάχιστες προσλήψεις έως καθόλου σε σχέση με αυτούς που φεύγουν με σύνταξη. Δεν πήρε ούτε γιατρούς ούτε νοσηλευτές. Το σύστημα υγείας είναι σε εκρηκτική κατάσταση και ενώ και τα σωματεία και το ΚΚΕ είχε προτείνει πάρα πολύ καθαρά από την αρχή της πανδημίας και ειδικά με το δεύτερο κύμα την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας. Πράγμα το οποίο δεν έκανε και αυτό που λέει ότι έκανε είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα και αυτό ακόμη είναι τίποτα, είναι απαράδεκτο γιατί δεν είναι κλινικές που έχουν τέτοια υποδομή ή μπορούν να ανταποκριθούν και παίρνει προσωπικό από τα δημόσια νοσοκομεία για να στελεχώσει τις ιδιωτικές κλινικές. Ο λαός βγαίνοντας να διαμαρτυρηθεί που είναι αντιμέτωπος καθημερινά με τη φτώχεια, με την ανεργία, με τις απολύσεις, με το αβέβαιο μέλλον, που με μια σειρά χτυπήματα ας πούμε και έχουν πάρθει τόσα μέτρα και τόσα νομοσχέδια ενάντια στα δικαιώματά του, βγαίνοντας να διαμαρτυρηθεί έστω να πάρει μια ανάσα, χτυπιέται καθημερινά σε μια σειρά περιοχές από την αστυνομία με την καταστολή. Η οποία καταστολή βέβαια δεν είναι χαρακτηριστικό αυτής της κυβέρνησης μόνο. Είναι χαρακτηριστικό όλων των κυβερνήσεων που υπηρετούν τα συμφέροντα κεφαλαίου, τα συμφέροντα των πλουσίων, των μεγάλων, πώς να το πούμε τέλος πάντων, με μια κουβέντα. Και για να εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα που φορτώνουν όλο το κόστος στο λαό, είναι απαραίτητη για αυτούς η καταστολή. Και αυτό κάνει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βγάλει τις αύρες, και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εξυγχρονίσει τους τρομονόμους και κανέναν δεν είχε καταργήσει. Και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας τα εκπροσωπεί αυτά ακόμη καλύτερα. Ο λαός όμως δεν έχει την τελευταία του κουβέντα. Πιστεύουμε ότι θα αντιδράσει, θα παλέψει και ο μόνος δρόμος αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης είναι η συλλογική δράση, η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη ανάμεσα στους εργαζόμενους και η διεκδίκηση. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς.